Δεν μ' αφήνει ο ψάλτης να πω αυτά που πρέπει να πω και σε αυτόν και στον Γιώργο και στην Κολοβία. Ξέρει όμως ο Θεός πόσο πολύ δεν μας αξίζει να τον έχουμε εδώ. Και αυτόν και τον Γιώργο. Δεν θα πω άλλο. Τώρα, διαβάζοντας το σημερινό Ευαγγέλιο αλλά και τον Απόστολο, γεμίζει η καρδούλα μας. Η δικιά μου πάντως γέμισε από χθες που τα είδα, τα αναγνώσμα, γέμισε η καρδούλα μας. Πραγματικά, από το μεγαλείο του Θεού. Και είναι αυτό το μεγαλείο, δεν έχουμε κάτσει λίγο να τα δούμε πιο βαθιά. Γι' αυτό και περνάνε οι γιορτές, περνάνε οι μέρες, περνάνε τα χρόνια και εμείς δεν βλέπουμε τι πραγματικά έχει κάνει αυτός ο Θεός για μας. Όχι λίγο, δεν έχει κάνει λίγο ο Θεός. Δεν μας έχει κάνει κάποια πράγματα. Γιατί αν είχαμε δει πραγματικά το Θεό με πόση αγάπη, με πόση έννοια κατέβηκε και με πόση λαχτάρα περιμένει τον κάθε έναν από μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος την υιοθεσία, ενώ είχε έρθει, λέει, παλιά, είχαμε τις εντολές και τον νόμο, τώρα έχουν καταργηθεί όλα αυτά. Γιατί ο Θεός τι μας έκανε? Μας έδωσε χάρισμα τι? Την υιοθεσία. Όχι την αγάπη. Είναι λίγο να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού. Δεν εννοεί η αγάπη του Θεού ο Παύλος όταν μιλάει για το Θεό. Μιλάει για υιοθεσία, δηλαδή μας έκανε έναν, μας έκανε παιδιά του και συνεχίζει να μας κάνει παιδιά του και θέλει, λέει ο Χριστός, αυτή την υιοθεσία να την απολαμβάνουμε κιόλας. Τι απολαμβάνει το παιδί στο σπίτι που πάει? Τα πάντα. Τα πάντα απολαμβάνει. Ό,τι θέλει, ό,τι ζητήσει, ό,τι θέλει η καρδιά του, η ψυχή του, τα όνειρά του, είναι εκεί και οι μανούλες και οι παπάδες και όλοι οι συγγενείς για να του τα χαρίσουν. Έτσι είναι και ο Θεός μας. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Θεός μας είναι ασύγκριτα περισσότερο. Ασύγκριτα περισσότερο. Και μπροστά του λέει ο Παύλος, σε αυτόν τον Θεό, τον Χριστό, δεν υπάρχει, λέει, διαφορά ποιους αγαπάει περισσότερο και ποιους λιγότερο. Διότι μέχρι τότε οι Ιουδαίοι τι πίστευαν? Ότι δικός τους είναι ο Θεός και τους αγαπάει περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς. Όχι, λέει ο Παύλος, μπροστά στο Θεό, μπροστά στην αγάπη του Θεού, μπροστά στη θυσία του Θεού, μπροστά στη λαχτάρα του Θεού για όλους, ουκένει Ιουδαίος. Δεν υπάρχει, λέει, διαφορά μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνα. Ουκένει πλούσιος ή φτωχός. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον μαύρο και τον λευκό. Δεν υπάρχει διαφορά
ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, διότι μέχρι τα τότε λέγανε οι Ρωμαίοι στα λατινικά, η γυναίκα και ο δούλος ήταν ρες, πράγμα, αντικείμενο που τώρα το έχω και μετά το σκουντουράω και το πετάω. Γι' αυτό και δεν είχε καμιά αξία, ούτε η γυναίκα, ούτε ο δούλος, ούτε κανένας άλλος έξω από αυτούς τους γνήσιους της πίστεως, του έθνους, του λαού, της φυλής. Και βγήκε ο ρατσισμός, ότι εμείς είμαστε και οι άλλοι δεν είναι. Και έρχεται ο Παύλος και το φωνάζει δυνατά, ότι την υιοθεσία και τη σωτηρία ο Χριστός τη χάρισε και τη χαρίζει σε όλους τους ανθρώπους, στον κάθε ένα, στον κάθε ένα. Και επειδή θέλει να το πει πολλές φορές αυτό, ο κάθε ένας είναι παιδί του Θεού. Και ο κάθε ένας, λέει, μπορεί να γίνει Θεός με τη χάρη του Θεού. Αν πάει να γίνει Θεός και σπουδαίος από μόνος του, γίνεται συνεργάτης του διαβόλου. Αν όμως μπούμε κάτω από τη χάρη του Θεού, γινόμαστε θεοί κατά χάρη. Γινόμαστε παιδιά του υψίστου. Πολλές τέτοιες φράσεις χρησιμοποιεί η Γραφή. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά πάλι. Τι θέλει από μας; Τη μετάνοιά μας για τα λάθη μας. Τη ταπείνωσή μας και την αγάπη μας. Αγάπη όμως, όχι έτσι γενικά, εγώ αγαπάω, 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 αλλά μόλις μου πατήσουν λίγο τον κάλο, γίνομαι εχθρός με όλους. Όχι, μια αγάπη που απλώνεται από τη μια μεριά της γης στην άλλη, που νοιάζομαι, 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 όλον τον κόσμο, όλον τον κόσμο. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, όλοι θα περιμένουμε τα Χριστούγεννα, όλοι θα περιμένουμε τα Χριστούγεννα. Τι δηλαδή; Να ζήσουμε το Χριστό μας. Υπάρχει ένας εύκολος δρόμος, να αγαπήσουμε. Το είπα και μια άλλη φορά, μη κοιτάτε μωρέ, μη κοιτάμε στον ουρανό για να δούμε το Θεό. Δεν θα τον δούμε ποτέ. Δεν θα τον δούμε, δεν έχουμε μάτια, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε, δεν κάνουμε. Εκεί δεν θα τον δούμε ποτέ. Αν κοιτάξουμε όμως δίπλα, από εδώ και από εκεί, είναι ο Χριστός. Είναι ο Χριστός. Το είπε ο ίδιος. Αφού επίησατε εμεί τούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Ο κάθε ένας είναι Χριστός. Και ο κουρελιαρής και ο βρώμικος. Και ο αλλοθρησκός. Το διάβασα, δεν δικό. Και ο αλλόθρησκος είναι Χριστός, αλλά ο καημένος δεν το ξέρει. Και ο αλλόθρησκος είναι Χριστός, αλλά δεν το ξέρει. Και το ότι δεν το ξέρει, φταίμε εμείς που δεν του το δείξαμε. Όλοι κάποιες ώρες αρπάζουμε τη χαντζάρα να υπερασπιστούμε δίθεν την Εκκλησία και τον Χριστό,
στην πραγματικότητα τον εγωισμό μας υποστηρίζουμε. Όχι, όχι. Πέστε ό,τι θέλετε τώρα στο μυαλό σας, τον εγωισμό μας υποστηρίζουμε όταν φωνάζουμε, διότι ο Χριστός δεν θέλει φωνή. Τι έκανε η Αγία Βαρβάρα, τη γιορτάζουμε σήμερα. Ξέρετε ποιος τη σκότωσε την Αγία Βαρβάρα? Ε, Δημήτρη, τι έκανε. Κάντε ρε μια προσευχή να μου δώσει κανένα εγγόνιο. Να βλέπω και ζηλεύω. Και να δώσει και σε αυτούς που περιμένουν, παιδάκι. Ποιος τη σκότωσε την Αγία Βαρβάρα? Πατέρας της. Πατέρας της. Και όμως η Αγία Βαρβάρα έγινε σύμβολο αγιότητα. Είναι μέσα στις 5-10 σπουδαίες αγίες που από τη μια άκρη της γης στην άλλη της γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε μεγάλα πανηγύρια. Γι' αυτό να αγαπάμε. Είναι ο σίγουρος και ο εύκολος δρόμος της αγιότητας. Ο δύσκολος είναι οι πολλές νηστείες, οι πολλές προσευχές, οι πολλές μετάνοιες και η πολλή άσκηση. Ο εύκολος είναι η αγάπη. Λατρεύω και αγαπάω και βοηθάω όλους τους ανθρώπους και λέει μετά ο Χριστός όταν θα μας δει, σε μένα το έκανες, σε μένα το έκανες. Τον είδατε μωρέ τον Χριστό σήμερα στο θαύμα. Πήγε, λέει, στη συναγωγή και είδε την καημένη την κυρία, την γυναίκα, 18 χρόνια ήταν άρρωστη. Και κατευθείαν την έκανε καλά. Και μετά, δέστε εδώ, δέστε το αυτό, δέστε το, να το δούμε. Και μετά ποιο ήταν, ποια ήταν η συνέπεια? Ότι μόλις την έκανε καλά, επειδή ήταν Σάββατο, του ρίχτηκαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γιατί? Διότι δεν επιτρέπεται, λέει, και οι αρχιερείς του νόμου. Δεν επιτρέπεται, λέει, να δουλεύουμε το Σάββατο. Βρε, τι δουλειά έκανε ο Χριστός, αγάπη έκανε! Και η αγάπη επιτρέπεται μέρα και νύχτα. Όχι, επιβάλλεται μέρα και νύχτα. Επιβάλλεται μέρα και νύχτα. Και ο Χριστός, όπου έβλεπε πόνο, ήταν εκεί. Και στο τέλος, για να μας δείξει τι σημαίνει το μεγαλείο της αγάπης, που ήταν στο Σταυρό. Και πέρα από το Σταυρό, στον τάφο. Γιατί? Για μας! Για μας ήρθε, για μας έζησε, για μας πόνεσε, για μας υπέφερε, για μας σταυρώθηκε, για μας κατέβηκε στον Άδη, αλλά, και μετά αναστήθηκε για μας. Τίποτα δεν έκανε γι' αυτό. Για μας τα έκανε. Τα ξεχνάμε αυτά. Σκουπίστε, περιποιηθείτε, βάψτε, φτιάξτε, κάντε ό,τι θέλετε τα σπίτια σας αυτές τις μέρες. Ένα να μην ξεχάσουμε κι εσείς και εγώ. Γι' αυτό και θέλω την άδειά σας να πάω στο όρος, να βρω κι εγώ το δικό μου πνευματικό, να σκύψω και να γονατίσω μπροστά του και να του πω τα κρίματά μου. Ελάτε λοιπόν, όλοι, ή όχι, λάθος το ελάτε. Βρέστε όλοι πνευματικό για να καθαρίσουμε τις καρδιές μας και να είναι αυτά τα Χριστούγεννα που θα έρθει σε όλους μας μέσα ο Χριστός. Σε όλους μας. Και αν έρθει στον καθένα, θα έρθει και στα σπίτια μας και στην κοινωνία μας και παντού. Ξέρετε ποιο θα είναι το δύσκολο για τον Χριστό? Ποιο
είναι το δύσκολο. Να ψάχνει καρδιές και ψυχές να μπει, να ψάχνει σπίτια να μπει, να ψάχνει ναούς να μπει και να μην το δεχόμαστε κανένας. Τι φρικτό που θα είναι να περάσει, να περάσει, να περάσει, να περάσει, να περάσει, να περάσει, να φύγει και να μην βρει σπίτι, καρδιά, οικογένεια, να μην βρει το γένος μας που να το περιμένει. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις καρδιές μας για να το περιμένει. Το αξίζει Θεός. Αυτός μας θέλει να μας κάνει παιδιά του. Και τι, να μας δώσει όλη την κληρονομία, του λέει. Ποια είναι η κληρονομία? Να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών με 5 χαζά που θα κάνουμε. Παίρνουμε ό,τι σπουδαιότερο. Τι ό,τι σπουδαιότερο υπάρχει? Το Παράδεισο. Και έλεγε ο Άγιος Προφήριος που γιόρτασε το γλυκό μας τον Παράδεισο. Κοίτα το Παράδεισο. Έλεγε για το Παράδεισο και έκλαιγε. Έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε. Το Παράδεισο. Εντάξει, δεν είναι το εντάξει. Τι να πω. Καλή δύναμη θα πάρω. Με τα 3 τα μοράσω. Είμαι εδώ, εδώ τώρα. Την Παρασκευή θα είμαι εδώ για εξομολόγηση, όλη την ημέρα. Το Σάββατο για λίγο αρκετούτσικη ώρα θα είμαι στη Μητρόπολη. Μας θέλει ο Δεσπότης όλους τους ιερείς για να μας μιλήσει για την Χριστούγεννα και τις Κυριακές μετά τη λειτουργία. Και αν κάποιος αυτές τις μέρες και ώρες δεν μπαίνει, πρόγραμμά του, θα βρούμε άκρη. Ο παπάς είναι δικό σας. Και αν καμιά φορά πονάει λίγο παραπάνω, πάλι δικό σας. Δεν το σταματάει κανένας φόβος. Τώρα έξω θα έχουμε τα βιβλία τα ωραία των Παπα Φώτη και το παιδικό που βοηθάμε μια οικογένεια. Δώστε κάτι, δεν είναι. Και τα δυο πάνε σε πολύ καλό σκοπό. Διευκόμαστε.